Μια εβδομάδα πέρασε από το προηγούμενο συλλαλητήριο και η μόνη διαφορά στις ανακοινώσεις του Υπουργείου όσον αφορά την ικανοποίηση των ετοιμάτων μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών είναι στα ψέματα που λέει, προκειμένου να αποφύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας. Την περασμένη εβδομάδα μας έλεγε πως τάχα κινητοποίηση των μαθητών γίνονται για να μην φοράνε μάσκα. Όταν αυτό το ψέμα αποκαλύφθηκε, άλλαξε το τροπάρι. Τώρα τάχα μου ενδιαφέρεται για τις χαμένες ώρες των μαθητών λόγω των καταλήψεων. Φαίνεται πως για την κυβέρνηση υπάρχουν καλές χαμένες ώρες και κακές χαμένες ώρες. Καλές για την κυβέρνηση είναι οι πάνω από 450.000 ώρες που κάθε εβδομάδα χάνονται επειδή τουλάχιστον 20.000 εκπαιδευτικοί λείπουν από τα σχολεία μας. Καλές για την κυβέρνηση είναι οι πάνω από 15.000 ώρες που έχουν ήδη χαθεί σε 150 σχολεία της χώρας που έχουν κλείσει τμήματα και μερικά εξ ολοκλήρου επειδή παρουσιάστηκε περιστατικό COVID. Κακές για την κυβέρνηση είναι οι χαμένες ώρες λόγω καταλήψεων. Αλλά δεν σταματάει εδώ η κυβέρνηση. Θέλει, λέει, διάλογο με ανοιχτά σχολεία. Αλλά γιατί τότε η κυρία Υπουργός αρνιόταν να συναντήσει την ανώτατη συνομοσπονδία γονέων Ελλάδας, όταν από τον Αύγουστο προσπαθούσε να τη δει για να της εκφράσει την αγωνία χιλιάδων γονιών για τον τρόπο που προγραμμάτισε να ανοίξει τα σχολεία, για να τη ζητήσει να ανοίξει τα σχολεία με όρους υγιεινής και ασφάλειας? Γιατί η κυρία Υπουργός εν μέσω πανδημίας έφερε και ψήφισε νομοσχέδιο αύξηση των παιδιών ανά τμήμα στα δημοτικά, ενώ το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στο διάλογο που πραγματοποιήθηκε ήταν εναντίον? Η υποκρισία της κυβέρνησης περισσεύει. Ακούστε λοιπόν, κύριοι, σε 15 μέρες λειτουργίας έχουμε ήδη περιστατικά COVID σε πάνω από 150 σχολεία της χώρας. Έχετε μετατρέψει τα σχολεία της χώρας σε υγειονομικές βόμβες. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, σε 1 με 2 μήνες θα κλείσουν τα περισσότερα. Σταματήστε λοιπόν να αξιοποιείτε τα παπαγαλάκια σας στα μέσα ενημέρωσης για να διαδίδετε ψέματα και ασχοληθείτε με τα πρακτικά προβλήματα της παιδείας στη χώρα μας σε καιρό πανδημίας. Σταματήστε να παίζετε επιτέλους με την υγεία των παιδιών και των οικογένειών μας και πάρτε μέτρα. Μέτρα αποσυμφόρησης των σχολικών αιθουσών, 15 μαθητές στο τμήμα, μόνιμους μαζικούς διορισμούς δασκάλων και καθηγητών, κανένα εκπαιδευτικό κενό, να λειτουργήσει το ολοήμερο σχολείο παντού. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία, επαρκές προσωπικό καθαριότητας, μέσα ατομικής προστασίας, αντισηπτικά, με ευθύνη του κράτους να μοιραστούν δωρεάν μάσκες σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, γιατί σήμερα τις πληρώνουν οι γονείς από την τσέπη τους. Με ευθύνη του ΕΟΔΗ να γίνονται δωρεάν τεστ σε εκπαιδευτικούς και γονείς σε σχολεία που εντοπίζεται κρούσμα κορονοϊού. Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο δικαίωμά μας. Δεν θέλουμε άλλη μια χαμένη σχολική χρονιά. Θέλουμε μόρφωση, υγεία, ασφάλεια σε όλα τα σχολεία.